Ο πρόεδρος της ΕΙΑ, κ. Καρασταύρου, στο περιθώριο της συνέντευξης αναφέρθηκε στη βλάβη που δημιουργήθηκε σε δίκτυο ίδρυψης συνοδών Αδριανοπόλεως την Κυριακή και την άμεση επέμβαση του συνεργείου της ΔΙΑΚ, όπου μετά από αρκετές προσπάθειες αποκατέστησαν τη βλάβη. Μέσα στην πόλη, στην περιοχή Αδριανοπόλεως, έναν τροφοδοτικό αγωγό Φ280, έτσι από τους μεγάλους αγωγούς της πόλης μας, όπου τροφοδοτεί την περιοχή από την Αδριανοπόλεως, πηγαίνει στο κολυμπητήριο, γυρνάει προς το Κικίδιο και δίνει ακόμη και στο Ροδίτη Θρυλώριο ο συγκεκριμένος αγωγός. Ο αγωγός αυτός κατασκευάστηκε περί το 1992-1994, είναι από ΠΒΣΕ. Δεν είναι από τους παλιούς αγωγούς της πόλης. Ο συγκεκριμένος αγωγός σε άλλο το σημείο, απομακρυσμένο, είχε ξανασπάσει πριν 3 χρόνια περίπου. Πιστεύουμε ότι ήταν αποτέλεσμα ταλάντωσης που είχε και ίσως ενδεχομένως να είχε κάποια εγκοπή από κάτω και με την ταλάντωση να δημιουργήθηκε σπάσιμο, αστοχία υλικού. Δεν υπήρχε πάντως κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να υπάρχει αυτή η θράψη. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή είναι μεγάλος αγωγός και υπήρχε τρομερή πίεση, κατά πρώτον δημιούργησε μεγάλο σκάμα με αποτέλεσμα όλα αυτά τα νερά μετά από το σημείο που έφευγε να μπαίνουν μέσα στο δίκτυο και μπήκαν πάρα πολλά νερά με χώματα, γι' αυτό σε πολλά σημεία της πόλης, ειδικά εκεί που είναι οι υψομετρικά χαμηλότερες περιοχές, εμφανίστηκε νερό σκούρο, δηλαδή νερό με χώμα μέσα. Γι' αυτό και εμείς προσπαθήσαμε μέσω του ραδιοφώνου, που είναι κάτι το πιο άμεσο, και με το σύστημα των SMS που έχουμε, να ειδοποιήσουμε τον κόσμο να το γνωρίζει αυτό. Στείλαμε χιλιάδες SMS. Δεν είμαι σε θέση να σου πω τον αριθμό, αλλά από ό,τι γνωρίζω το αρχείο μας έχει γύρω στις 2.500 SMS μέσα στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή, θα θέλαμε όλοι οι καταναλωτές να έρθουν και να εγγραφούν, να δώσουν, να δηλώσουν τα κινητά τους, ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να ενημερώνονται πιο άμεσα. Πιστεύω ότι υπήρξε μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά για το τι πρέπει να, για το πρόβλημα που υπήρχε. Με δεδομένο ότι δεν είχα πολλές κλήσεις όπως γίνεται συνήθως την ώρα που υπήρχε το συμβάν. Εγώ βέβαια ήμουν εκτός Κομωτινής, αλλά υπήρχε συντονισμός. Στο σημείο βρέθηκαν 11 εργάτες της ΔΕΙΑΚ, οδηγοί, DCB, φορτηγό, τεχνίτες υδραυλικοί. Ήταν ο αντιπρόεδρος μονίμως εκεί, οπότε και από εκεί υπήρχε η ενημέρωση, γιατί ξέρετε τη στιγμή που γίνεται τέτοιο συμβάν, καλό είναι να μην πιέζεις και τους εργαζόμενους. Γιατί η πίεση είναι κακός οδηγός στο να επισκευάσει μια τέτοια μεγάλη βλάβη. Ήταν στο σημείο, υπήρχαν τα υλικά, αφού κόψαν μάλλον το νερό, αλλά επειδή είναι ένας αγωγός που δίνει σε μεγάλη έκταση, υδροδοτεί πολύ μεγάλη περιοχή της πόλης, δεν ήταν δυνατόν να κοπεί με bypass, παίρνει και από πολλά σημεία νερό, να κοπούν όλες οι βάνες, οπότε η επισκευή έγινε με εισρωή 150 κυβικών νερών την ώρα περίπου. Επισκευάστηκε από τις 11 το πρωί που ξεκίνησε, στις 6.30 το απόγευμα. Λίγο νωρίτερα άρχισαν να δίνουν σταδιακά νερό, αλλά στις 6.30 το απόγευμα επισκευάστηκε ολοκληρωτικά. Υπήρξε πρόβλημα στις περιοχές Ανδριανοπόλεως, Κολυμβητηρίου, Ομήρου. Και στο σύνολο της πόλης ενδεχομένως να παρατηρήθηκε μείωση της πίεσης. Μετά τις 6 όμως αποκαταστάθηκε. Ήδη σήμερα έχουμε ανοιχτούς και όλους τους καθαρισμούς για να καθαρίσει το δίκτυο, να φύγει σε όποια σημεία υπάρχει νερό που ενδεχομένως να έχει ακόμη στοιχεία χώματος, για να καθαριστεί. Γιατί δεν μπορείς να γνωρίζεις, επειδή το δίκτυο διακλαδίζεται σε πάρα πολλά σημεία, δεν μπορείς να γνωρίζεις πού μεταφέρθηκε η ποσότητα αυτή του χώματος. Αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΚ που ήταν πάνω από 8 ώρες υποδός και μάλιστα αυτούς που ήταν μέσα στο σκάμα, μέσα στα νερά και προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί υπήρχε και έπρεπε να υπάρχει και η κατασκευή ενός ειδικού τεμαχίου ώστε να μπορέσουν να μπαλώσουν και να φτιάξουν τη διαρροή σε ένα τέτοιο μεγάλο αγωγό και μάλιστα υποπίεση να τρέχει το